Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Μπαμπά, πέτουμε! Στο σημερινό επεισόδιο είμαστε και πάλι πίσω στην καριέρα μας με τον Παναθηναϊκό, να συνεχίσουμε να παίζουμε, να προσπαθήσουμε να εξελίξουμε την ομάδα μας, να τη φτάσουμε σε μεγάλα επίπεδα, να φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης, στην κορυφή της Ελλάδος και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τίτλους. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μείνω. Στον Αστέρα νομίζω έμεινα 3 χρόνια. Οπότε ίσως μείνω 3 χρόνια και στον Παναθηναϊκό. Και όταν το καλό μου έρθει πια πρόταση, να πάω σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορώ να επιλέξω όπως τον ποδοσφαιριστή μόνος μου να πάω σε άλλη ομάδα. Θα φανεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το τι επιλογές κάνουμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε παίξει 2 παιχνίδια για το Europa League κόντρα στη Real Sociedad. Μία μεγάλη βαριά ήττα στην έδρα μας, αλλά μία εξαιρετική νίκη στην έδρα τους και μία ήττα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Βρισκόμαστε στην 6η θέση, όπως θα δείτε στο βαθμολογικό πίνακα, με 11 βαθμούς. Είμαστε 5 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τρέχει το πρωτάθλημα. Σήμερα θα πάμε να δούμε 3 ματσάκια δυνατά, τα οποία είναι το ματς με την Λαμία που έχουμε εδώ πέρα σε αυτή την αγωνιστική κατευθείαν μετά τη Real Sociedad. Θα έχουμε μια διακοπή για εθνική ομάδα. Δεν θα δούμε εθνική ομάδα, άσχετα αν είμαι προπονητής ή όχι, για να πάμε να δούμε το παιχνίδι με την Bournemouth στην έδρα μας για την προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League και τον αγώνα στην έδρα μας κόντρα στον Άρη, στον Θεό του Πολέμου. Οπότε σήμερα θα περάσουμε και δεν θα δούμε το παιχνίδι με το Βόλο, το οποίο θεωρητικά μας είναι και πιο αδιάφορο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τη Λαμία τη βάζω περισσότερο για να έχουμε το περιεχόμενο, ας πούμε, και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος έξτρα. Στο επόμενο επεισόδιο μετά θα δούμε πώς θα το παίξουμε. Θα αφήσουμε πάλι ένα παιχνίδι εδώ πέρα και θα πάμε να δούμε και τον Αστέρα Τρίπολη στην παλιά μας ομάδα, τον τελευταίο αγώνα για το Europa League, καθώς επίσης μάλλον και τον Όφη. Θα δείξει όμως αυτό, δεν ξέρω πώς θα πάει. Θα το κρίνουμε ανάλογα. Εμείς όμως θα πρέπει να πάμε σήμερα να φανούμε σοβαροί κόντρα στη Λαμία. Αλλαγή δεν θα κάνουμε στην εντεκάδα μας από εδώ. Θα τσεκάρουμε λίγο από το περιεχόμενο του αγώνα αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Θα ξεκινήσουμε με βασικό τερματοφύλακα τον Πετρό, Έρχαρντ, Ντία, Σταφυλίδη, Κονατέ, Κουρμπέλη, Αλεξανδρόπουλο, Μπουζούκι, Χουάν Κάρλος, Εμμανουελίδη και Λεϊά. Θα βγάλω Λεϊά, ο οποίος είναι προς τα κάτω, και θα βάλω μέσα Γιόβελιτς. Κάποια αλλαγή εδώ πέρα δεν θέλω να κάνω. Ο Κουρμπέλης είναι λίγο κουρασμένος, αλλά δεν θέλω να βάλω κάποιον παίχτη που μπορεί να μην μου βολέψει τα πλάνα. Γενικότερα η ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι. Θα βγάλουμε εδώ πέρα τον Κονατέ, θα βάλουμε μέσα Μοκονό, ο οποίος είναι πιο ξεκούραστος. Γενικά βλέπετε ότι η ομάδα είναι αρκετά κουρασμένη λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών. Θα βάλουμε μέσα Χατζηθεοδωρίδη και όχι Σταφυλίδη. Θα πάρουμε μαζί μας τον Σταφυλίδη και όχι τον Γιαννούτσο. Θα κατεβούμε έτσι. Με 4-2-3-1 είναι η Λαμία με Γρηγορίου προπονητή. Αυτό θα είναι το σύστημά μας για σήμερα. Να δούμε λίγο και τις εμφανίσεις. Θα παίξει η Λαμία με τα άσπρα, θα παίξουμε εμείς με τα πράσινα. Στην έδρα μας παίζουμε. Ο Θεός βοηθός. Όλα ελπίζω να πάνε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τα πάμε καλά. Να πάρουμε τους 3 βαθμούς εδώ. Να είμαστε καλά ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε με την Bournemouth μέσα στην έδρα μας να παίξουμε παιχνίδι καλό, όμορφο, γιατί χάσαμε στον πρώτο αγώνα. Εδώ κατεβούμε πρώτη φάση. Πρώτο σουτ. Στην κίνηση πήγα να το κάνω με το Χουάν Κάρλος. Μήπως και τους πιάσω λίγο στον ύπνο, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει. Αμυντικά φαίνεται να ξεκινάει η Λαμία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό. Με γρήγορες πασούλες παίζουμε. Γιατί τώρα εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όταν παίζεις με μια ομάδα που δεν μπορεί να έχει την κατοχή, θα πρέπει να παίζεις με γρήγορες πάσες για να μπορείς να διώχνεις την μπάλα από τα πόδια σου εύκολα, να μην έχεις θέματα. Ωραίος. Ωραίο ανέβασμα εδώ πέρα. Χατζηθεοδωρίδης γυρνάει προς τα πίσω. Θα δώσει τον Αλεξανδρόπουλο. Αυτός θα μοιράσει στον Κουρμπέλη. Θα αλλάξουμε πλευρά. Στον Μοκονό. Εσείς offside εδώ πέρα. Ξανά προς τα πίσω. Ήρεμα θα παίξω την μπάλα. Οπότε να περιμένετε να δείτε ξαφνικές επιθέσεις. Δεν το περιέγραφα. Σας είπα θα δείτε ξαφνικές επιθέσεις. Πάσα του Μπουζούκη και κατευθείαν τελείωμα από τον Γιόβελιτς. Ο οποίος Γιόβελιτς μας έχει βοηθήσει στα προηγούμενα μάτς. Και γι' αυτό τον ξεκίνησε. Επειδή βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Αν και ο Λεϊά έβαλε γκολ στο προηγούμενο επεισόδιο.
Δείτε εδώ πέρα λίγο κατευθείαν στο μπουζούκι. Είδα την πάσα εκεί πέρα που μπορούσε να βγει στο Γιόβελιτς και κατευθείαν με το κοντρόλ το πλασεδάκι στη γωνία. Γρήγορο γκολ. Δείχνει η φάση της κατοχής εδώ πέρα και το αμυντικό της Λαμίας να δούλεψε υπέρ μας. Όσο πιο ήρεμα παίζουμε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να τους διασπάσουμε αυτούς, να ξέρετε, τις μικρές ομάδες. Όσο πιο ήρεμα παίζεις, τόσο πιο εύκολο είναι. Ίδια κατάσταση πάλι. Παιχνίδι κατοχής έξω από την περιοχή της Λαμίας. Πασούλες εδώ πέρα, Μπουζούκης, Χατζηγιοβάνης, Χατζηγιοβάνης λέω, Εμμανουηλίδης. Το σούτ εδώ πέρα από τον Εμμανουηλίδη δεν πήγε στην εστία. Αλλά βλέπετε ότι το δουλεύουμε πάρα πολύ. Και προς τα πίσω και όπου βρούμε καλή πάσα. Δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα το λάθος όμως άρχισε ο Εμμανουηλίδης. Και θα πρέπει γρήγορα στην άμυνα να γυρίσουμε, να μην φάμε αντεπίθεση. Εύκολο, εύκολο. Ωραίος, πέρασε. Βρίσκεται σε πολύ πιο θέση. Όχι! Offside ήταν. Όχι ρε φίλε, ήταν τόσο ωραία η χαμηλή παλιά εδώ πέρα. Ήταν πολύ καλή η χαμηλή παλιά που προσπάθησα να κάνω εδώ πέρα, η σεντρούλα. Βλέπετε και εγώ προσπαθώ να παίζω πιο συγκεντρωμένα, πιο μυαλωμένα. Παίζω και ξεκούραστα τώρα. Με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να μην έπαιζα τέτοια μπάλα. Μπορεί να πήγαινα πιο γιόλο. Σατανά. Φάουλ έξω από την περιοχή για να γίνει το 1-1 με την πρώτη φάση που θα πάρουν, ρε. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία να κάνει κάποια κουταμάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Έλα ρε Μοκονό, μας έσωσε ο Μοκονό, ρε. Μας έσωσε ο Μοκονό, ρε. Κράτα εδώ ο Γιόβελιτς. Φάουλ! Τώρα εκεί πέρα μας κράτησε ο Μοκονό γιατί πάτησα τρίγωνο να επιδείξει. Αλλιώς το είχαμε φάει. Πόσο εμπειρός είμαι πια, ρε. Καλά μας πάει το πράγμα, εντάξει. Τώρα δύο φάσεις εδώ πέρα, τους ηρεμήσουμε όμως λίγο. Γιατί πήρανε μέτρα στο γήπεδο που δεν περιμέναμε. Ωραίος. Έλα, έφυγες Χατζη Θεοδωρίδης. Αυτό γκολ, μωρέ, κλώτσα τη μέσα. Είδατε, κάνω χαμηλές σεντρούλες τώρα. Προσπάθησα να κάνω χαμηλές σεντρούλες, βάζω και βρεθήκα ένα ποδαράκι και το χώσει μέσα. Εν μεταξύ χαμούλης γίνεται λίγο στα μεγάφωνα και στα αυτιά μου. Μπορεί να φωνάζω λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Φάουλ. Έλα Μόρτον. Έλα ρε φίλε, φάουλ δώσε. Δώσε το φάουλ τώρα. Ο άλλος έδωσε πάσα, λες και... δεν θα την προλάβαινα. Έλα τώρα. Τα τσίτια. Έπρεπε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ, έπρεπε να το βάλουμε. 1-0, κρατάμε την μπάλα εδώ στο τέλος για να μην φάμε άλλο γκολ. Ωραία μας πήγε αυτό, ωραία. Πολύ καλό. Πολύ καλό παιχνίδι. Εξαιρετικά θα έλεγα. Πάμε λίγο. Όπα, αλλά και την προλάβε. Πάμε δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε ένα σοβαρό παιχνίδι γιατί... αχ, τι κάνει. Πάμε να κάνουμε σοβαρό παιχνίδι γιατί αρχίσαν τα τσίτια, βγήκανε μπροστά και μα θα μας τεντώσουν τώρα. Μπήκε ο άλλος, εγώ σκοτώστε με. Να φάει τις σφαίρες λέει. Γκολ. Δεύτερη ασίστ Μπουζούκης. Κεφαλιά Χουάν Κάρλος. 2-0. Πολύ ωραίο γκολ. Ευτυχώς ακόμα δεν με έχουν νευριάσει. Θα φανεί τι θα γίνει στο μάτς με την Bournemouth. Εντάξει, έχουμε και το μάτς με το Βόλο βέβαια που μπορούν να με νευριάσουνε. Αλλά... τι φάουλ, μωρέ! Τι φάουλ συνέχεια, έλα! Μπορεί να το βάλει απευθείας εδώ. Όχι έξω, μωρέ! Προς τα μέσα σε κάνω την κεφαλιά, βρε! Όχι στο κόρτερ!
Πάλι πιάσανε εδώ τα τρίγωνα, ωραίος. Σε λίγο θα κάνουμε τις αλλαγές γιατί τους βλέπω ήδη κουρασμένους. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Μπράβο ρε Μπερτρό. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, η αλήθεια είναι. Χατζηθεοδωρίδης μου βγήκε ok, μου φάνηκε ok σε αυτό το match. Βέβαια όλη η ομάδα παίζει καλά. Ωραίος, ωραίος, έφυγες, έφυγες. Πω, μωρέ. Τόση ώρα τον τραβάνε, δεν δίνει φάουλ. Δείστε πως πιέζουν λίγο της Λαμίας, είναι λίγο τουμπανάκες αυτό. Όπα, φάουλ. Και αλλαγές γιατί φτάσαμε στο 70, το είπα στο 60 εγώ. Περάσανε 10 λεπτά. Λεϊά θα παίξει στη θέση του Μπουζούκη πίσω από τον επιθετικό, όπως το βάζαμε στο σύστημά μας στον Αστέρα. Αλεξανδρόπουλε, βοήθαμε λίγο, ρε. Καλά πήγε, καλά πήγε. Φαντάζεστε να μπαίνει από εκεί. Ωρε φίλε, ωρε φίλε, ωρα αγόρι μου, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο ακόμα, δεν μπήκε το παλικάρι μέσα με το νούμερο 9. Λέει, α, το έχει. Α, βάλουμε Χατζηγιοβάνι να το εκτελέσει. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καθόλου καλό. Ο παλάκια ο Χατζηγιοβάνης. Καλή σεντρούλα είχαμε λοιπόν που το βρήκα τώρα από εκεί πέρα. Με τα back θα παίζω. Overlaps θα κάνω, overlaps. Αγίου που προλαβαίνει. Ωραία σκύλε. Ωραία σκύλε Χατζηθεοδωρίδη. Ωχ, ωχ, κατεβαίνει, 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 κατεβαίνει. Κατέβηκε. Η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένος από αυτό το match. Έχουμε παίξει πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστήθηκα αυτό το παιχνίδι. Ειδικά μετά τις τριάρες που φάγαμε. Τι έχασε! Ειδικά μετά τις τριάρες που φάγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτή η νίκη είναι ότι πρέπει. Και η νίκη με τη Sociedad, αλλά αυτή η νίκη είναι ακόμα καλύτερη. Μοκονό έπαιξε καλά σήμερα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Φαουλ. Εγώ το έκανα. Άντρεγα. Άντρεγα. Ευτυχώς 2-0 λίγοι. Χάσανε φάσεις της Λαμίας. Και φαουλ και από εδώ και από εκεί. Και τετατέτ και μόνοι τους. Αλλά είχαμε την κατοχή 63% που κρατήσαμε πάρα πολύ καλά το μάτς. Κρατήσαμε το παιχνίδι σε πολύ καλό επίπεδο. Και τώρα τι έχουμε. Έχουμε να παίξουμε με το Βόλο εκτός κάμερας. Και θα τα πούμε στο παιχνίδι με την Bournemouth τώρα κατευθείαν, φυσικά και μετά τα δύο φιλικά, οπότε σε καμιά ωρίτσα για μένα, σε κανένα 5 δευτερόλεπτα για σας, τα λέμε. Όχι, τραυματίστηκε και ο Μανουηλίδης, μπορεί, θα προλάβει, Bournemouth θα την προλάβει, οκ, okay. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, 1-0 κερδίζουμε και τον Βόλο με γκολ του Λεϊά, δύσκολο παιχνίδι, μας όρισε περισσότερο από τη Λαμία, το ίδιο παιχνίδι πάνω κάτω έγινε. Φτάνουμε τους 17 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι στους 19, έχει κάνει και ήττα πλέον, ο Αστέρας στους 18, ο ΠΑΣ Γιάννηνα στους 17, η ΑΕΚ στους 16, ο ΠΑΟΚ στους 14. Ο Άρης είναι πρώτο τελευταίος με 4 βαθμούς, ο Άρης ο οποίος δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και γενικά ο Άρης σε καμία σειρά που έχουμε, σε καμία χρονιά δεν τα πάει καλά, εκτός από τότε που ήμασταν εμείς εκεί και παίζαμε. Και θα παίξουμε και σήμερα με τον Άρη στην έδρα μας για να τον δούμε, οπότε πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα. Για το μεταξύ 3-3 σήμερα μέσα στη Λεωφόρο παίζουμε. Πάμε να δούμε το παιχνίδι με την Bournemouth, να δούμε εντεκάδες, να δούμε πώς θα στηθούμε για να πάμε να παίξουμε να κάνουμε τη μεγάλη νίκη που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, η Bournemouth είναι με Σιαμπάνι, με Φαμ, Κουκ, Βίλιαμ, Σκέλι, Μαριάνο, Κουκ, Μπίλινγκ, Λέρμα, Κίνγκ και Σολάνκι. Και εμείς είμαστε με Μπερτρό, Έριχαρτ, Ντίας, Κονατέ. Αχ, Κουρμπέλης είναι προς τα κάτω, ρε φίλε. Σταφυλίδης. Κάτσε να πάρουμε ξανά μαζί μας, γιατί δεν το άλλαξα εκτός τον Χατζηθεοδωρίδη. Κουρμπέλης και Αγιούμπ είναι προς τα κάτω, θα αφήσουμε Κουρμπέλη σαν αρχηγός.
Μοκονό πήγε καλά στο προηγούμενο μάτσα, αλλά τον αφήσουμε με τον Κονατέ. Θα πάμε έτσι λίγο. Και όπως είναι και οι εμφανίσεις, πάμε να κάνουμε ένα σοβαρό παιχνίδι. Ήρεμο παιχνίδι πρέπει να κάνουμε. Να μην δεχτούμε πολλές φάσεις γιατί είναι επικίνδυνο. Να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να έχουμε ελπίδες να περάσουμε στην επόμενη φάση, αν καταφέρουμε. Γιατί τελευταία αγωνιστική έχουμε Eupen, η οποία Eupen θεωρητικά είναι και η πιο εύκολη του ομίλου. Πάμε. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Ήρεμα θα ξεκινήσουμε. Επιθετικά ξεκινάει η Bournemouth. Ίσως μας βοηθήσει αυτό στο ότι θα είναι ανοιχτή πίσω. Μπορεί βέβαια να μην προλαβαίνουμε και καθόλου στις αντεπιθέσεις. Θα φανεί αυτό. Ξεκινάμε μαζεμένα. Ξεκινάει μαζεμένα και η Bournemouth. Δεν πάει κατευθείαν επίθεση γρήγορα. Δεν χρειάζεται βέβαια πολλά. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Δίνει σε Μανουλίδη εδώ. Αυτός δίνει μπουζούκι, αυτός δίνει Λεϊά. Λεϊά κατευθείαν το σουτ. Αδύναμο όμως. Στα χέρια του τερματοφυλάκα του Σιαμπάνη. Ελπίζω στο καλύτερο. Ελπίζω ότι δεν θα μας πιέσουν πάρα πολύ. Ακόμα δεν δείχνουν να μας πιέζουν. Βέβαια δεν θέλουν πολλά πράγματα. Μία φάση και ένα σουτ τέτοιο θέλουν. Κάνουν αβέρτα σουτ. Έτσι, κάνουν αβέρτα σουτ. Ωραίο κλέψιμο εδώ πέρα από το Χουάνκαρ. Και συνεχίζει μόνος του. Για να δούμε μέχρι πού θα μπορέσω να το φτάσω. Έλα ρε Μανουελίδη πάλι. Σούταρε μια φορά σωστά. Πάλι τον βρήκε πολύ ωραία από εκεί πέρα ρε φίλε ο παίχτης. Κλέψιμο λέει. Hey. Έφυγες. Μη σταματάς ρε Αλεξανδρόπουλε, μη σταματάς, τους έχουμε πατήσει ρε. Ωραίος. Κλέβουμε την πρώτη παλιά εδώ πέρα, πολύ σημαντικό. Κλέβουμε τις πρώτες παλιές εδώ πέρα και βγαίνουμε πολύ γρήγορα κατευθείαν επίθεση, είμαστε με πολλούς. Και δεν παίζουμε επιθετικά. 4 σουτάκια έχουμε κάνει, για να δούμε. Ένα γκολάκι έπρεπε να το έχουμε βάλει όμως. Γιατί 2-3 ήταν κλασικές ευκαιρίες. Πάμε, άλλαξα λίγο το φωτισμό. Για να φαίνομαι καλύτερα στην κάμερα, γιατί αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το γράφω απογευματάκι το βίντεο. Αχ, λάθος. Για να έχετε καλύτερη εικόνα από μένα, όσοι θέλετε να με βλέπετε και δεν βλέπετε το παιχνίδι. Βλέπετε, παίζω άμυνα στο χώρο. Δεν παίζω άμυνα man to man. Προσπαθώ να παίζω στο χώρο τώρα. Να τους πιέζω ξαφνικά. Για να μην το περιμένουν. Κονατέ, ωραίος. Hey, σούταρε μωρέ, μη σταματάς. Σπάς τον τα πόδια αφού το βάζει εκεί πέρα το ποδαράκι του. Κοντρόλ σωστό ρε φίλε, δεν μπορούν να κάνουν. Έλα βρε Κονατέ, ένα σωστό κοντρόλ τη ζήτησα. Καλά πάει το μάτς. Καλά πάει, πολύ καλά πάει το μάτς. Ωραίος. Τι λύθια φάουλ δίνει τώρα. Ρε κλείστε τον ρε. Συνέχεια για σουτ πάει αυτός. Στο 40 έχουμε φτάσει. Τώρα έχει την κατοχή η Bournemouth. Προσπαθεί εδώ πέρα, παλεύει να μας βάλει γκολ. Ένα κόρνερ για την Bournemouth, το οποίο ελπίζουμε να διώξουμε. Ρε φίλε τώρα, τι γκολ είναι αυτό που τρώμε. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα, το θέμα είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Προς το παρόν το γκολ δείχνει πως αυτοί καίγονται περισσότερο για την πρόκριση. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε. Τι γκολ πήγε και έφαγε. Στην μπάλα τρέξτε μωρέ, τον αφήνει. Μέσα σε 5 λεπτά. Και χτυπούν ξανά 2 μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ρε φίλε, κολλήσαν 3 άτομα εκεί πέρα, δεν πήγαινε κανείς για την μπάλα. Χαμηλά ρε μπουζούκι, χαμηλά. Μέσα σε 4 λεπτά 2 γκολ ρε φίλε. Και εμείς άδεια αιστεία δεν μπορούμε να το βάλουμε. Ο άλλος πήγε και το έφαγε κάτω στη γωνίτσα ρε φίλε. Όταν ίσως δεν
Αρχίσανε τώρα, βαράνε αβέρτα αυτοί, ρε. Σε λέει, βρήκαμε εδώ πέρα τον παπά. Να θάψουμε 5-6. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ο κεντρικός τους μας κάνει κουμάντο. Επιθετικός τους δεν κάνει σουτ. Θα μας γλεντήσουν, θα φάμε κι άλλο, Μάγκης, να ξέρετε. Τώρα αυτή τη στιγμή, από το 20 λεπτό και μετά που κάναμε τις φάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε φάση. Ρε εσύ, τι κάνει! Ρε, γιατί μου έδωσε τον Εμμανουηλίδη! Έτσι το λέει, αν δίνω πάσα τον Εμμανουηλίδη, μου δίνει το παιχνίδι, ρε φίλε. Φάουλ, μωρέ, φάουλ. Ω, ρε φίλε, τι είναι αυτό το κολοπαίχνιδο τώρα. Αποκλεισμός είναι, Μάγκες. Δύσκολα είμαστε. Θα πρέπει να γίνουν όργια από την Έουπεν τώρα να κερδίσει την Λέστερ. Στα καπάκια εμείς μετά να κερδίσουμε Έουπεν. Η Λέστερ να χάσει από την... Έλα ρε. Η Λέστερ να χάσει και από την Μπόρνουθ για να μπορέσουμε να βγούμε στην... Δες εδώ, δεν προλαβαίνω. Μαλάκα! Δεν μπορούμε να τους πάρουμε την μπάλα και κάνουν συνέχεια σουτ, ρε φίλε. Γιατί να τρώω τριάρες έτσι αβέρτα. Ούτε αυτό ήταν φάουλ. Μαλάκα, αυτός ο Λέρμα είναι σε όλο το γήπεδο. Τι τσίτι είναι αυτά. Μπες, μωρί, μπες, έστω για τα τυπικά, μπες. Αποκλεισμός είναι, δεν νομίζω ότι η Έουπεν θα κέρδισε τη Λέστερ. Ό,τι ελπίδα και να είχαμε εδώ πέρα με την Μπόρνουθ που δεν κόβει καθόλου ρυθμό. Δηλαδή ήταν 10 λεπτά, 5 στο πρώτο ημίχρονο και 5 στο δεύτερο που μας γλέντισε, ρε, αυτό. Δεν χρειάστηκε παραπάνω, 5 λεπτά. Όλο το υπόλοιπο κατοχή εμείς. Ρε εσύ, η Κουρμπέλης, ρε φίλε. Τώρα μπαίνει η Κουρμπέλης μπροστά, το σταματάει, δεν πάει στην μπάλα. Και τον αφήνει να ξαναπεράσει, δες εδώ. Δες τον Κουρμπέλη. Το σταματάει, πάνε στην μπάλα, ρε φίλε. Όταν γουστάρουν να κάνουν βλακίες, πώς δεν μπορώ. Αυτό ήταν ο αποκλεισμός. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι διαδικαστικό, θα το δούμε βέβαια. Η Sociedad κέρδισε, συγγνώμη και έλεγα για Λέστερ. Η Sociedad, Λέστερ μπερδεύτηκα από τον ΠΑΟΚ. Η Sociedad κέρδισε Open. Και έτσι, αν παίρναμε τον νέο βαθμό, θα μπορούσαμε να έχουμε ελπίδες, ρε φίλε. Αν παίρναμε τον νέο βαθμό. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. 5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο μας κατέστρεψαν. Τώρα θα πάμε να παίξουμε με Άρη. Δεν θα το δούμε το τέτοιο τώρα, δεν έχω ρίξει. Θα το δούμε άλλη φορά. Το έχουμε, αν και σίγουρα το έχω βάλει στην καριέρα με τον Άρη. Πάμε κατευθείαν επόμενο αγώνα. Να το κάνουμε ένα save, να μην χαθεί το προηγούμενο. Δυστυχώς, χάλια τα πράγματα. Ο Άρης, ο οποίος είναι πολύ χάλια η ομάδα σε κάποια σημεία. Κάτι 63 βλέπω εκεί πέρα. 69 στην επίθεση. Okay. Λοιπόν, για να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πάμε με αλλαγές, θα πάμε με full αλλαγές. Να τιμωρηθούν λίγο οι παίχτες, αν και δεν θα τους νοιάζει. Αλλά λέμε τώρα, με τελείως διαφορετική ομάδα, να δοκιμάσουμε και άλλους παίχτες, γιατί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά και θα φάνηκε εκτός αγώνα πολύ. Εντάξει, τώρα τον Δίας δεν τον αλλάζω, ούτε τον Αλεξανδρόπουλο, ούτε τον Μπουζούκη. Είναι αυτούς που πιστεύω, ούτε τον Εμμανουηλίδη. Είναι αυτούς που γουστάρω και τον Δίας. Έτσι θα πάμε. Ο Άρης είναι με Μανόλο, Ρέινα, Μπαγαλιάνη, Ντάτκοβιτς, Γκανέα, Νάβα, Σίντορτσιουκ, Τζέγκο, Γκαρσία, Μάσιμο,
Μαντσίνη και Κριστιάν Λόπεζ. Εμείς με την ομάδα που είδαμε μόλις τώρα. Και πάμε να παίξουμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Ο Άρης, ο οποίος είναι προτελευταίος στη βαθμολογία, οπότε μας παίρνει να κάνουμε τις αλλαγές. Σκοπός είναι να τα πάμε καλά. Τρίτο παιχνίδι στην έδρα μας σήμερα. Μετά το μάτς με τη Λαμία πρέπει να ξανακερδίσουμε εδώ πέρα και το Βόλο πρέπει να ξανακερδίσουμε για το πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο οποίος έρχεται αμυντικά εδώ. Πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι παίχτες γιατί δεν γίνεται. Ξεκινήσαμε λίγο στραβά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι οι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν όπως πριν. Όπως με τη Λαμία, να κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Θα ζοριστούμε λίγο γιατί έχουμε βάλει παίχτες οι οποίοι δεν τραβάνε. Αλλά νομίζω ότι και ο Άρης δεν θα ντυθούν όλοι 78 από το 50. Για να δούμε, βγάλουμε καμία επίθεση. Ωραίος. Ανέβα Χατζη Θεοδωρίδη. Κακό παιχνίδι μέχρι στιγμής και από θέμα πάσες και... Έλα ρε, τύπε. Από θέμα πάσες και από τις δύο ομάδες είναι χάλια τα πράγματα. Αλλά... Εντάξει, την παλεύουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να τόσο πολύ τα μάτια μας. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Α, δούμε, Σερπέζης εδώ πέρα μπορεί να παίξει. Ψιλοφούλ ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Με Πούγκουρα στην άμυνα, Χατζηθεοδωρίδη, Ξενόπουλο στο τέρμα, Χατζηγιοβάνη, Μανουηλίδη, Κουρμπέλη, Αλεξανδρόπουλο, Μπουζούκι. Έχουμε φουλ ελληνική ομάδα. Για να δούμε τι θα πάει. Όπου η άμυνα του Άρη είναι δύο γραμμές στη μεγάλη περιοχή, ρε. Τι έβαλε ο Ιωαννίδης, ρε. Τι έκανε ο Ιωαννίδης. Ρε φωτάρα. Θα μας βάλουμε στο κήπεδο να τη δούμε. Αυτός ο παίκτης είναι γνωστός για την αυταπάρνηση. Τι έκανε ο Ιωαννίδης εκεί πέρα. Τι γκολ έβαλε. Τρελαθούμε τελείως. Έχουμε πάρει τον κατοχή του παιχνιδιού. Έχουμε πάρει τον αγώνα. Την υπεροχή. Τι κάνει ο Ιαννίδης. Το ταΐζω το που λένε. Τι έκανε. Ό,τι κάναμε εμείς πριν, ό,τι τρώγαμε με την πόρνη, τα τρώμε τώρα, τα βάζουμε τώρα. Άρα σημαίνει ότι για Ελλάδα είμαστε καλοί. Θέλουμε μεταγραφές. Ενίσχυση για Ευρώπη. Βέσο ο Ιαννίδης εδώ πέρα πόσο ωραία βάλει το σώμα στον Μπαγκαλιάνη, ο οποίος είναι το 64 που έχουν στην άμυνα. Πάνω που έλεγα ότι έχουμε πάρει την υπεροχή του παιχνιδιού. 2-0 ημίχρονο. Πολύ καλό ημίχρονο. Δεν είδαμε άλλη φάση από εκείνο το σημείο. Δύο φάσεις έχουμε κάνει στο παιχνίδι και οι δύο με τον Ιαννίδη και οι δύο γκολ μπήκανε. Χαλαρό παιχνίδι, οπότε δεν θα έχει και πάρα πολλές φάσεις, να ξέρετε. Ήρεμα θα πάμε. Τώρα από εδώ και πέρα, αν δούμε κάποιο γκολ, κάποια φάση ακόμα, κάτι καλό, τότε μόνο θα τα πούμε. Ξέρετε, είμαστε λίγο χαλαρά, γιατί τραϊχαρντάρουμε και είναι δύσκολο τώρα. Ένα κόρνερ για τον Άρη τώρα, που λογικά θα εκτελεστεί με πάσα από ό,τι βλέπω. Και θα πάνε για γέμισμα ξεχωριστό. Κόβει ο Πούγκουρας πολύ ωραία. Για να δούμε, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια αντεπίθεση. Ο Μανουηλίδης, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος. Φάουλ. Όχι! Είπα και εγώ να περιγράψω μια φάση του Άρη. Μπας και κάνουμε κάτι καλό. Και πάει ο άλλος να πούμε και δεν δίνει φάουλ. Έρε να σας βράσω, ρε. Τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Βέβαια είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την ομάδα. Ειδικά με τις αλλαγές. Για τη δυναμική του Άρη είναι μια χαρά οι παίχτες που έχουν αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Δεν ζοριζόμαστε. Για Ευρώπη φυσικά και δεν είναι. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε έτσι ελληνικές ομάδες. Ελληνικές εντεκάδες, ας το πούμε. Με περισσότερους Έλληνες. Ο Άρης τώρα ανέβασε λίγο την πίεσή του.
το γύρισε σε, σε κανονική διάθεση από αμυντικό, από ultra defensive, αλλά δεν έχει προκύψει κάτι. Ίσα ίσα αντίθετα συνεχίζουμε να έχουμε την κατοχή. Κακή πάσα όμως εδώ. Σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος. Στο 80 πάμε. Το μόνο που με απογοητεύει λίγο είναι ο Μπουζούκης. Δεν τον έχω βγάλει σε καλό σημείο για σουτ. Δεν ξέρω κιόλας αν έχει καλό σουτ. Η αλήθεια είναι. Ο Εμμανουηλίδης είναι με τον Εμμανουηλίδη μου ο πιο ευχαριστημένος από όλους. Χατζηγιοβάνης επίσης. Πούγκουρας εδώ πέρα έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Και με Χατζη Θεοδωρίδη. Πολύ ωραίο. Και με Χατζη Θεοδωρίδη. Γενικότερα δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Ο Σερπέζης δεν φάνηκε πουθενά. Δεν τον είδα δηλαδή πουθενά. Αλλαγές δεν έκανα, δεν θα κάνω. Άσους να παίξουν όλο το παιχνίδι, να το πάρουν όλο το παιχνίδι. Βλέπετε, ο Σερπέζης δεν έχει και κουραστεί καθόλου. Κόρνερ. Και φύγαμε για 3-0. Όχι. Αφού δεν θέλετε. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Θα πάει για λήξη τώρα να δω μια φάση. Ξενόπουλος το έφαγε. Ωραίο γκολ. Η άμυνα τον ήπια λίγο εδώ πέρα. Ήμασταν χαλαρά. Πάνω που είπα ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Είδαμε ένα γκολ. Ωραία βγήκε στην πλάτη εδώ πέρα. Ο Ξενόφυλλος δεν μπορούσε να το πιάσει αυτό φυσικά. Δεν πρόλαβε να βγει. Εντάξει, δεν προλαβαίνει και ο Άρης να μας κάνει επίθεση άλλη. Α, πάμε για φινάλε. Γκραν Κινιόλ λέει αυτός ρε. Ρε ηρέμησε ρε μπρο. Ούτε καν. 2-1 με 2 γκολ του Ιωαννίδη. Να κάναμε 3-4 σούτ ακόμα. 2 σούτ κάναμε ακόμα. Περισσότερα έκανε ο Άρης. Πολύ ξενέρο το δεύτερο ημίχρονο. Κρατούσαμε περισσότερο την μπάλα. Είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία με Πανετολικό. Και είμαστε στην πρώτη θέση με Ολυμπιακό. Γιατί έχασε και ο Αστέρας. Κοίτα να δεις τώρα που πάμε να κάνουμε την έκπληξη. Βέβαια, δεν έχουμε παίξει με ΠΑΟΚ, δεν έχουμε παίξει με ΑΕΚ. Δεν έχουμε παίξει με δυνατές ομάδες. Και έχουμε μπροστά μας τώρα σοβαρά παιχνίδια. Δεν είναι επεξεγέλαση εδώ πέρα. Βλέπετε ότι οι παίχτες μας αρχίζουν και ανεβαίνουμε. Θα δώσουμε λίγο και παραπάνω. Δεν θέλω να πάω στην κάτω των 10 τόσο ομάδα, ξέρω εγώ, στους μικρούς για να πάρω παίχτες έτοιμους. Θέλω να το παίξω λίγο με τους παίχτες που έχουμε, να δούμε λίγο και το πρόγραμμα τι έχει. Έχει Πας Γιάννενα, Όφη, Αστέρα, ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ. Α, έχουμε παίξει. Με ΠΑΟΚ έχουμε παίξει, συγγνώμη. Η χρονιά σταματάει εδώ πέρα στην ΑΕΚ. Ουσιαστικά ο πρώτος γύρος. Οπότε έχουμε να παίξουμε και με Αστέρα, έχουμε να παίξουμε και με ΑΕΚ που είναι τερμπάκια. Έχουμε και Πας, έχουμε και Όφη, έχουμε ζόρικα πράγματα. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε το μάτς με την Open σίγουρα, θα δούμε το μάτς με Αστέρα και θα δούμε το μάτς και με Πας. Θα αφήσουμε το μάτς με Όφη. Ας αφήσουμε το μάτς με Όφη καλύτερα για να πάμε στο μεθεπόμενο επεισόδιο που θα δούμε τα ντέρμπι με τους δικεφάλους. Αυτά λοιπόν φίλοι μου για αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε φυσικά κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, ανεβαίνουμε πολύ γρήγορα, ανεβαίνουμε πολύ γρήγορα σε νούμερα, σε views, σε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Πάμε για τον ένα χρόνο καναλιού σε περίπου ένα μήνα από τώρα, οπότε όσο το δυνατόν ψηλότερα μπορούμε να φτάσουμε το κανάλι για να κλείσουμε πολύ όμορφα αυτόν τον πρώτο χρόνο και να συνεχίσουμε για τους επόμενους χρόνους να ανεβαίνουμε ακόμα περισσότερο. Τίποτα δεν τελειώνει, τώρα ξεκινάνε όλα, τώρα έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή και θα συνεχίσει ελπίζω για πάρα πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πατήστε καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, ακολουθήστε στα social media αν θέλετε εκεί πέρα να έχετε μια εικόνα και φυσικά μην ξεχνάτε και τον Discord server. Να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!